Ίσως φταίει η Μελίνα που πέθανε. Είναι το ξέσπασμα του Μανώλη Παρασκάκη λίγα λεπτά μετά το πέρας της συνεδρίασης του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Ηρακλείου που δικάζει την υπόθεση της άτυχης μικρής Μελίνας, η οποία στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015 είχε αφήσει την τελευταία της πνοή μετά από χειρουργική επέμβαση ρουτίνα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Αυτό που εξάγουμε από το σημερινό δικαστήριο, το συμπέρασμα, είναι ότι όλα έγιναν καλώς, όλα έγιναν σωστά. Στον τομέα της αναισθησιολογίας όλα έγιναν σωστά, απλά η Μελίνα πέθανε. Ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα στάθηκαν μάρτυρες γιατροί από το Βενιζέλιο που είτε ήταν παρόντες από την αρχή είτε κλήθηκαν να συνδράμουν στο χειρουργείο όταν τα πράγματα έδειχναν να δυσκολεύουν για τη μικρή Μελίνα. Εξετάστηκαν αρκετοί μάρτυρες του κατηγορητηρίου. Θεωρώ ότι σχεδόν εξαντλήθηκαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου. Αναδείχθηκαν όλα τα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν τόσο με την εξέλιξη του περιστατικού κατά το χειρουργείο όσο και με τα εγχειρητικά. Αυτό που εγώ ακόμη δεν έχω εντοπίσει ούτε σαν υποψία και το λέω ειλικρινά, όχι επειδή είμαι υπερασπιστής της κυρίας Πολάκη, είναι ποια είναι εκείνη η πράξη, η παράληψη η οποία οδήγησε στο θάνατο της άτυχης Μελίνας. Με αλλεπάλληλες ερωτήσεις τόσο η έδρα όσο και ο εισαγγελέας προσπάθησαν να πάρουν απαντήσεις για το πώς το άτυχο κοριτσάκι δεν τα κατάφερε σε ένα χειρουργείο ρουτίνας. Για μας η τραγική αμέλεια εστιάζεται στο γεγονός ότι επί 20 λεπτά το παιδί χαροπάλευε, πάλευε με το βροχόσπασμο, είχε από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας έχει κοινοποιήσει και η τεχνική μας σύμβουλο δυστυχώς ένα οδυνηρό θάνατο, σταθμευμένο στην άκρη του χειρουργικού θαλάμου και όταν πλέον αποφάσισε κάποιος να ασχοληθεί μαζί του, δηλαδή οι κατηγορούμενοι, ήταν ήδη αργά. Από την πλευρά του, οι συνήγοροι στάθηκαν κυρίως στα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αλλά και στο αν υπήρξαν στους χειρισμούς της κατηγορούμενης αναισθησιολόγου λάθη και παραλήψεις που κόστησαν τη ζωή στη μικρή Μελίνα. Θεωρούμε ότι έχει ήδη αναδειχθεί ότι η αείμνηστη Μελίνα αμέσως μετά την εγχείρηση απλά σταθμεύτηκε στην άκρη του χειρουργικού θαλάμου, περιμένοντας τον τραυματιοφορέα να την αναλάβει. Πέρασαν 20 ολόκληρα λεπτά, καθομολογίαν της ίδιας της κατηγορουμένης όπως έχει συντάξει τα δελτία αναισθησίας και μετά από 20 λεπτά τον ο κορεσμός του παιδιού είχε πέσει στο 45, το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Προσπάθησε απλά ανεπιτυχώς να το επαναφέρει. Το δικαστήριο εξονυχιστικά προσπαθεί να δει και το μόνο που ακούμε συνεχώς από όλους είναι ότι έγιναν οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Ότι δεν καθυστέρησε, ότι γίναν αμέσως οι ενέργειες στο Βενιζέλιο όπου η κυρία Πολάκη είχε την ευθύνη. Μάλιστα, ο συνήγορος της οικογένειας, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, έκανε λόγο για αλλαγές στις καταθέσεις μαρτύρων. Κάποιες καταθέσεις μου φάνηκαν λίγο παράξενες έως και ύποπτες, με την έννοια ότι όταν εξελίσσεται η προανακριτική διαδικασία και έψαχνε ο εισαγγελέας να αποδοθούν ευθύνες, υπόθηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα, με την ασφάλεια ότι είμαι μάρτυρας και δεν κινδυνεύω να γίνω κατηγορούμενος, αλλάξαμε κάποιες καταθέσεις. Γιατροί που κλαίγανε μέσα στενοφόρο στη μεταφορά της Μελίνας δεν δείχνουν ένα παιδί σταθεροποιημένο να πηγαίνει στο Παγνί από το Βενιζέλιο. Είναι μια εικόνα που την είδε η σύζυγός μου. Γιατροί, όποιος και να ήταν, κλαίγανε μέσα στο ασθενοφόρο. Άλλα άκουσα εγώ σήμερα. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ανθρώπους που άφησαν μεροκάματα, τις δουλειές τους, να έρθουν να σταθούν στο πλευρό μου.